Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα βίντεο περιεκτικό. Ένα βίντεο μέσα στο οποίο περιλαμβάνεται ένα περσινό βίντεο. Και θα σας πω γιατί. Επειδή μια φίλη σήμερα μου έστειλε update. Ένα χρόνο μετά, ένα χρόνο περίπου μετά, που μου ζήτησε και φτιάξαμε το βίντεο για το αν μια σχέση που τελειώνει χρειάζεται επίσημο κλείσιμο, closure όπως λέγεται στα αγγλικά. Μου στέλνει τα εξής αυτή η φίλη, η οποία είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο και σε μένα και σε πολλούς άλλους ανθρώπους. Είναι ένας πολύ γλυκός άνθρωπος αυτή η κοπέλα. Θέλω να σας πω λίγα πράγματα για αυτή την κοπέλα προτού συνεχίσω. Εννοείται ότι δεν θα αποκαλύψω την ταυτότητά της, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στη ζωή της. Έχει ένα χρόνιο θέμα υγείας το οποίο την έχει καταταλαιπωρήσει. Και φυσικά, για να είναι και εδώ στο κανάλι μας, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ψυχοψάχνεται, ψυχοεκπαιδεύεται και προσπαθεί να εξελίξει τον εαυτό της τόσο ώστε να μπορέσει να υπερβεί πολύ μεγάλες απώλειες που είχε σε σχέση με την υγεία της, ξέρει αυτή, και να μπορεί να βιώνει τη χαρά της ζωής. Πρόσφατα η κοπέλα αυτή είχε έτσι μια μεγάλη επέμβαση χειρουργική, η οποία έγινε για το καλό της υγείας της, αλλά αυτή η επέμβαση σε μια νεαρή ηλικία πριν τα 40, τη στερεί τη δυνατότητα να γίνει με βιολογικό τρόπο μητέρα. Και επίσης, αυτό που την ταλαιπωρεί είναι πολύ επίπονο. Και επίσης, μια άλλη φίλη που τώρα μου έρχεται στο μυαλό, επίσης αυτές τις μέρες έχει μια επέμβαση ολικής αφαίρεσης μήτρας εκείνη, επειδή είχε θέματα, και είναι επίσης μια κοπέλα η οποία είναι 41 εκείνη και η οποία επίσης μας είχε στείλει email και κάναμε βίντεο για τη δική της περίπτωση κολόπεδου Παύλα Νάρκησου. Και τώρα που ήμουν στην Αθήνα για λίγες μέρες, μιλήσαμε λίγο και με τη μια κοπέλα και με την άλλη και για την ταλαιπωρία της σωματική, αλλά και για το τι σημαίνει να είσαι σε μια ηλικία στην οποία είχες φανταστεί τον εαυτό σου παλιότερα ότι θα ήθελες να ήσουν σε μια αγαπητική σχέση, σε μια σχέση αγάπης, στοργής, συντροφικότητας, και ίσως να έχεις φανταστεί και τον εαυτό σου ως μητέρα, αλλά που πλέον αυτό δεν είναι εφικτό. Και αυτό δεν είναι εφικτό όχι μόνο γιατί οι κοπέλες αυτές είχαν θέματα υγείας τα οποία κατέληξαν να έχουν τέτοια θεραπευτική αντιμετώπιση ώστε να τους στερεί τη βιολογική δυνατότητα, ξαναλέω, να γίνουν μητέρες, αλλά και γιατί, όπως μου είπαν ξεκάθαρα και οι δύο, κάτι που είναι εντελώς σεβαστό και αποδεκτό και εξαιρετικά κατανοητό από την πλευρά μου, δεν θα ήθελαν να γίνουν μητέρες μονογονείς. Θα ήθελαν να αποκτήσουν παιδί μόνο μέσα σε μια υγιή σχέση με έναν άνθρωπο αγαπητικό, παρόντα, ο οποίος να έχει ουσιαστική σύνδεση και μαζί τους και με το παιδί. Και θέλω να πω ότι παρόλο που εγώ ίδια προσωπικά βίωσα το κομμάτι της μονογονεϊκότητας και αρκετές μου γράφετε ότι είσαι παράδειγμα, είσαι φάρος, είσαι δεν ξέρω εγώ τι είσαι, δεν θα το επιθυμούσα ποτέ, ούτε για την κόρη μου, ούτε για όλες εσάς τις γυναίκες που αγαπώ, να βιώσετε όσα βιώνει μία γυναίκα που μεγαλώνει ένα παιδί μόνη της, μία γυναίκα που μεγαλώνει δύο παιδιά μόνη της, μία γυναίκα που μεγαλώνει ένα, δύο, τρία παιδιά, είτε μόνη της ως μονογονεϊκή οικογένεια, αλλά είτε μόνη της μέσα σε ένα γάμο με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παρόν απόν. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό το ζήτημα.
Δεν θα έρθω να σας πω, εμείς οι γυναίκες μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και είμαστε πολύ δυνατές και δεν έχουμε ανάγκη τους άνδρες. Μιλάμε τώρα για γυναίκες ετεροφιλόφιλες, εννοείται. Ή δεν έχουμε ανάγκη σύντροφο και μια χαρά μπορούμε να κάνουμε παιδί μόνες μας με δότη ή με κάποιο σύντροφο με τον οποίο θα σταματήσει η σχέση μας. Όμως, δεν μπορώ να σας πω ότι είναι κάτι εύκολο, ούτε ότι είναι κάτι φυσικό. Φυσικό με ποια έννοια? Με την έννοια το ότι it takes a village to raise a child. Χρειάζεται ένα χωριό ολόκληρο για να μεγαλώσεις ένα παιδί. Χρειάζεται ένα υποστηριχτικό σύστημα. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή αποξενωτική, που δεν υπάρχει ιδιαίτερα η κοινωτική ζωή σχεδόν και καθόλου, που οι περισσότερες φιλίες είναι δύσκολες, επίπλαστες και ψεύτικες, που έχουμε ανοίξει τα μάτια μας πολλοί από εμάς και καταλαβαίνουμε τις τοξικότητες των σχέσεων με γονείς και φίλους και συγγενείς που παλιότερα θα πηγαίναμε να μας βοηθήσουν με τα παιδιά και θα, χωρίς έχοντας άγνοια κινδύνου του τι πρόβλημα θα, τι περισσότερα προβλήματα θα είχαμε και εμείς και τα παιδιά από τις επεμβάσεις τους. Δεν λέω ότι είναι όλοι οι φίλοι τοξικοί, δεν λέω ότι είναι όλοι οι γονείς τοξικοί, αλλά στις μέρες μας, λόγω της πρόσβασης που έχουμε σε πληροφορίες από την ψυχοεκπαίδευση, μπορούμε να αναγνωρίζουμε καλύτερα ότι δεν σημαίνει ότι αν κάποιος άνθρωπος είναι ο βιολογικός μας πατέρας, η βιολογική μας μητέρα, ή αυτός ο πατέρας που μας μεγάλωσε, η μητέρα που μας μεγάλωσε, ή αν κάποιος άνθρωπος είναι φίλος μας από το δημοτικό, ή αν κάποιος άνθρωπος είναι μέσα στη ζωή μας πολλά χρόνια, ότι αυτό τον καθιστά αυτόματα, μόνο και μόνο λόγω του συγγενικού δεσμού ή λόγω της μακροχρόνιας φιλίας, έναν άνθρωπο που έχει υγιή επιρροή πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας. Άρα έχουν αλλάξει εποχές, έχουν αλλάξει συνθήκες και όντως είναι εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα μια γυναίκα να γίνει από μόνη της μητέρα. Δεν αποθαρρύνω τις κοπέλες που επιλέγουν να το κάνουν. Δεν το θεωρώ ότι είναι λανθασμένο, αλλά αντιλαμβάνομαι πόσο βαρύ και δύσκολο είναι, γιατί μια γυναίκα που κάνει ένα παιδί μόνη της είναι υποχρεωμένη να παίξει και το ρόλο του πατέρα και το ρόλο της μητέρας και το ρόλο τους ρόλους εκείνους που παλιότερα έπαιζαν πολλοί άνθρωποι σε μια κοινωτική ζωή που με βάση τις σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες θα έπαιζαν δύο άνθρωποι σε ένα ζευγάρι, να τους παίξει όλους μόνη της. Και να τα παίξει κιόλας. Και επειδή είμαστε εδώ πέρα άνθρωποι που ψυχοεκπαιδευόμαστε και προσπαθούμε να έχουμε ευθύνη και να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι σε άλλους ανθρώπους, είναι καθόλου κατανοητό, καθόλου αποδεκτό ότι μια γυναίκα λέει και το εννοεί και το επιλέγει ότι εάν βρεθώ μέσα σε μια σχέση υγιή, σε μια συντροφική σχέση αγάπης, τότε θα έπαιρνα την ευθύνη να γίνω γονιός και όχι μόνη μου. Ξαναλέω ότι οι κοπέλες που το κάνουν μόνες τους δεν είναι λάθος που κάνουν, αλλά κάνουν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, όπως σας είπα, αυτό είναι ένα βίντεο μέσα σε βίντεο, όπως είναι μια δίκη μέσα σε μια δίκη. Σας λέω, σας έκανα αυτή την εισαγωγή και μου γράφει φίλη. Γεια σου κυρία Θεκλά μου. Κυρία Θεκλά μας. Ακολουθείς εντώνει, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Ο λόγος που σας τα λέω είναι γιατί σας νιώθω πια εδώ και χρόνια δικό μου άνθρωπο. Να με νιώθεις γιατί είμαι δικός σου άνθρωπος και εγώ σε νιώθω δικό μου άνθρωπο και εγώ μας νιώθω όλους μας ότι είμαστε μια ψυχοεκπαιδευτική οικογένεια, κοινότητα εδώ. Πριν από ένα χρόνο περίπου σας είχα στείλει επιστολή για το closure. Για να σας θυμίσω την ιστορία μου θα σας στείλω το σύνδεσμο. Και λοιπόν, εγώ ακούω το σύνδεσμο, ακούω την ιστορία της. Και λέω όχι, όσα λέχθηκαν σε εκείνο το βίντεο πριν ένα χρόνο πρέπει να επαναληφθούν σε αυτό το βίντεο. Άρα εδώ θα κάνω cut, θα σας βάλω το βίντεο το περσινό. Είναι η πρώτη περίπτωση σε εκείνο το βίντεο και θα επανέλθουμε με το τι μου έγραψε η κοπέλα στη συνέχεια και τι θέλω να πω. Πάμε να δούμε
αυτό το διηγητικό βίντεο, το οποίο έγινε πριν ένα χρόνο και. Ένα χρόνο και πρέπει να ήταν Μάρτιος του 22. Δείτε το. Χαίρετε. Είναι οδηγητικό το σημερινό μας vlog και με βλέπετε να είμαι αμπηγέ, επειδή ετοιμάζομαι για να πάω σε μια εκπομπή στο ΡΙΚ. Θα τη δείτε μετά που θα ανέβει. Και το ζήτημα είναι, το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι θεωρητικό, αλλά θέλω να διαβάσω λίγο τι μου έγραψε μια φίλη. Closure, κλείσιμο σε μια σχέση, είναι αναγκαίο? Θα ήθελα να σας προτείνω, λέει αυτή, λέει η φίλη, να κάνετε, εφόσον το θεωρείτε χρήσιμο, ένα βίντεο για το πόσο αναγκαίο είναι να κάνουμε το closure, δηλαδή το κλείσιμο, είναι μια λέξη στα αγγλικά, μια έκφραση, σημαίνει κλείσιμο, συναισθηματικό κλείσιμο, με συζήτηση, όταν τελειώνει μια σχέση. Στη δική μου περίπτωση πληγώθηκα πολύ, απομακρύνθηκα και σε κάθε κάλεσμα έμενα σχεδόν απαθής. Τώρα που έχει καταλαγιάσει ο θυμός, θέλω να μάθω, να πάρω τις απαντήσεις μου και να πω αυτά που έχω μέσα μου. Νιώθω, λες, και έδρασα τελείως παθητικά. Νιώθω ότι δεν τα έβγαλα από μέσα μου. Θα χαρώ πολύ να δω κάποιο βίντεο με το συγκεκριμένο θέμα. Σας στέλνω την αγάπη μου. Της λέω, εσύ γιατί τελείωσες τη σχέση? Λέει, γιατί έμαθα μετά από ένα χρόνο ότι είναι παντρεμένος με παιδί. Κλασική περίπτωση. Το κακό, λέει η φίλη, είναι ότι είναι ο πρώτος μου έρωτας, ένας άνθρωπος που αγαπούσα πάντα. Ξαναγύρισε στη ζωή μου πριν από ένα χρόνο και κάτι, και με διεκδίκησε ξανά, αλλά ξέχασε να μου πει κάποιες εντός εισαγωγικών λεπτομέρειες. Ότι ήταν παντρεμένος και είχε παιδί δηλαδή. Όταν τελικά μου το είπε, πάγωσα και δεν μπορούσα να αντιδράσω. Έπαθα σοκ. Απλώς απομακρύνθηκα και στα μηνύματα του δεν απαντούσα καθόλου ή απαντούσα μονολεκτικά. Του εξήγησα ότι δεν μπορώ να συνεχίσω. Συνέχισε να προσπαθεί για κάποιο διάστημα ακόμα. Τώρα έχει αρκετό καιρό να μιλήσουμε. Έχω βάλει τα πράγματα στο μυαλό μου σε σειρά και νιώθω ότι θέλω να τα βγάλω από μέσα μου αυτά. Επίσης ακούω την playlist με τους παντρεμένους και αυτό μου τζώνουμε. Αλλά παίρνω κουράγιο γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολη αποδοχή. Και μια άλλη φίλη, η οποία επίσης έχει χωρίσει από σχέση με παντρεμένο, μου γράφει: έχω ένα σωρό πράγματα να κάνω, τρέχω και δεν προλαβαίνω από τις δουλειές. Αλλά μέσα μου πονάω, πονάω πολύ μέσα μου. Θέλω να πατήσω ένα κουμπί και να περάσω όλα τα στάδια του πένθους αμέσως. Είναι, εάν ναι, είναι το μυαλό μου συνέχεια κολλημένο εκεί. Δεν το πιστεύω ότι έληξε έτσι με μένα να μαλώνω μόνη μου. Πραγματικά δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο να διαχειριστώ ότι τελείωσε. Είναι και το ότι του τελείωσε που με λυπεί και κυρίως ο τρόπος που τελείωσε. Μου είχε γράψει σε προηγούμενη επικοινωνία μας ότι είχε αυτή τη σχέση με τον παντρεμένο και ότι αυτός δεν ήταν ιδιαίτερα εκφραστικός καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης. Δεν το είχε αποκρύψει αυτός ότι ήταν παντρεμένος, ήταν μια άλλου είδους διευθέτηση. Και ξαφνικά αυτός, χωρίς να της πει γιατί και πώς, απομακρύνθηκε, έγινε ψυχρός, άρχισε να ανεβάζει στα social media φωτογραφίες με τη γυναίκα του που να δείχνουν ερωτευμένη κλπ. Και το άφησε εκεί το πράγμα. Οπότε όταν πήγε αυτή και του είπε, επειδή εσύ έχεις απομακρυνθεί, εγώ λέω να τελειώνει αυτό που έχουμε, αυτός λειτουργήσε σαν να μην είχαν τίποτα. Και μου λέει, ένας λογικός άνθρωπος θα έκανε ένα τηλέφωνο να πει από την πλευρά του να τελειώσει αυτή η περιπέτεια με ηρεμία, πολιτισμένα. Να λέμε ένα γεια σου όπου συναντηθούμε. Και ένας όριμος της λέω θα το έκανε αυτό. Αλλά αυτός τίποτα. Το απόλυτο τίποτα. Λοιπόν, ξεκινάω και θα σχολιάσω για τα closure. Από ό,τι φαίνεται, που είναι δύσκολο να έχουμε σε σχέσεις με παντρεμένους, αλλά γενικότερα και σε ερωτικές σχέσεις. Λοιπόν, είναι απαραίτητο το closure. Το κλείσιμο, το επίσημο κλείσιμο από μια ερωτική σχέση που τελειώνει έτσι. Από μια ερωτική σχέση που τελειώνει χωρίς κλείσιμο δηλαδή. Από μια ερωτική σχέση που τελειώνει με απόφαση του ενός από τους δύο και χωρίς μια έτσι σοβαρή συζήτηση, όρημη συζήτηση, στην οποία οι άνθρωποι να καταθέσουν τις αλήθειες τους και τα δύο μέρη μιας σχέσης. Και να εξηγήσει αυτός ο οποίος αποφασίζει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή τη σχέση, για ποιο λόγο δεν μπορεί να τη συνεχίσει. Έχουμε δύο περιπτώσεις που σας διάβασα. Η πρώτη περίπτωση είναι μια κοπέλα η οποία δέχθηκε κοροϊδία. Γιατί πραγματικά είναι κοροϊδία. Κοροϊδία, πολύ σοβαρή κοροϊδία.
ένας άνδρας ο οποίος γνωρίζει μια κοπέλα από παλιά. Λέει η ίδια ότι για αυτή ήταν ο πρώτος της έρωτας, η πρώτη της αγάπη, μπορεί και γι' αυτό να ήταν, να επανέρχεται στη ζωή της γυναίκας αυτής και να ξεχνάει εντός εισαγωγικών, μια σημαντική λεπτομέρεια εντός εισαγωγικών, να την ενημερώσει ότι στο ενδιάμεσο εγώ παντρεύτηκα και έκανα και παιδί. Και τώρα σε θέλω, είμαι ερωτευμένος μαζί σου, θέλω να έχουμε ερωτική σχέση, αλλά έχει υπόψη σου ότι δεν είμαι single, δεν είμαι διαθέσιμος, είμαι παντρεμένος με μια άλλη γυναίκα. Και έχω και παιδί με εκείνη τη γυναίκα με την οποία είμαι παντρεμένος, χωρίς να σημαίνει φυσικό ότι μια σχέση που δεν έχει παιδί, ένας γάμος που δεν έχει παιδί, ότι δεν είναι αξιοσέβαστος και δεν είναι αξιοσέβαστη μια τέτοια σχέση, ώστε να μην απαντήσουμε τον την σύντροφο μας. Για να εξηγούμαστε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, απέφυγε να την ενημερώσει γι' αυτό, την κοροϊδέψε και όταν η κοπέλα έμαθε ότι αυτός δεν ήταν όπως παρουσιαζόταν, δεν ήταν δηλαδή διαθέσιμος, αλλά είχε σοβαρές συζυγικές υποχρεώσεις και γονεϊκές υποχρεώσεις αλλού, πληγώθηκε τόσο πολύ, ώστε αντέδρασε με το πάγωμα, το συναισθηματικό πάγωμα και με την απομακρύνση. Ήταν οι μηχανισμοί άμυνας που χρησιμοποίησες, φίλε. Χρησιμοποίησες αυτούς τους δύο μηχανισμούς άμυνας. Όταν μου στείλες εκείνο το τελευταίο, ότι αυτό μου τζόρνες όταν βλέπεις το playlist με τους παντρεμένους, σου στείλε ένα χαχαχα, όχι για να κοροϊδέψω τον πόνο σου, αλλά για να σχολιάσω ότι δυστυχώς είναι χρήσιμο εκείνο το playlist. Όσες και όσοι έχετε τέτοιες ιστορίες, δείτε το. Έχουμε ολόκληρο playlist σχέση με παντρεμένο στο κανάλι μας, εδώ στο YouTube. Δεν ήταν για να κοροϊδέψω την εμπειρία σου, καμία σχέση. Σε συμπονώ. Συμπονώ όλο αυτό που βιώνεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ τραυματικό. Με ρωτάς αν πρέπει να έχεις ένα επίσημο κλείσιμο, ένα closure. Στη δικιά σου την περίπτωση αυτός είναι διαθέσιμος να μιλήσει. Τουλάχιστον μέχρι πριν ένα αλφα χρονικό διάστημα έδειχνε διαθέσιμος να μιλήσει. Και εσύ ήσουν τόσο πληγωμένη, τόσο πονεμένη που δεν ήθελες να μιλήσεις. Εάν τώρα εσύ νιώθεις ότι χρειάζεσαι να κάνεις αυτή τη συζήτηση, να την κάνεις. Σε προειδοποιώ όμως ότι σε τέτοιες σχέσεις, παθολογικές σχέσεις, γιατί σχέση με έναν παντρεμένο δεν τη λες και υγιή σχέση, είναι σχέση πάθους. Είναι σχέση που ξέρει η λογική μας ότι είναι λανθασμένη σχέση, αλλά το συναίσθημα μας που είναι συνδεδεμένο με τα ψυχολογικά μας ζητήματα και με τα άλλη τα θέματα μέσα μας, μας πρόχνει παρορμητικά να συνεχίσουμε μια σχέση που η λογική μας ξέρει και μας προειδοποιεί ότι δεν θα μας κάνει καλό μια τέτοια σχέση. Σε προειδοποιώ λοιπόν εγώ, παίρνω λίγο για λίγο τη φωνή της λογικής και σου λέω ότι είναι πολύ πιθανόν, αν μπας να συναντήσεις αυτόν τον τύπο, να έχεις ένα relapse, δηλαδή να ξανακυλήσεις. Να ξανακυλήσεις και να είσαι μαζί του ξανά ερωτικά, ίσως όχι για πάντα, αλλά τουλάχιστον για λίγο χρονικό διάστημα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Επειδή τα συναισθήματά σου για αυτόν τραυματίστηκαν, όχι γιατί σταμάτησες πλέον να το γουστάρεις και σταμάτησες πλέον να σε ελκύει ερωτικά και γι' αυτό τελείωσες τη σχέση, αλλά τραυματίστηκαν τα συναισθήματά σου τα ερωτικά λόγω του ότι έμαθες ότι σε ξεγέλασε. Και εσένα και τη γυναίκα του φυσικά, όχι μόνο εσένα. Λοιπόν, θα ήταν καλό να του γράψεις όλα όσα αισθάνεσαι, θα ήταν πιο ασφαλές για σένα εννοώ, να του τα γράψεις είτε σε μια κόλλα χαρτί, είτε σε πολλές κόλλες χαρτί, είτε σε ένα email και να του τα στείλεις γραπτός. Θα ήταν καλύτερο από του να συναντηθείς από κοντά. Το γράψιμο μας βοηθάει πάρα πολύ στο να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς νιώθουμε, στο να βάλουμε λόγια στα συναισθήματα μας, γι' αυτό το να κρατάμε ημερολόγιο, το journaling, το να έχουμε ένα τετράδιο ή στις σημειώσεις του κινητού μας κάποιοι το κάνουμε, που να γράφουμε τα συναισθήματα μας και να γράφουμε τι νιώθουμε και γιατί το νιώθουμε και τι απόψεις και σκέψεις έχουμε για αυτά που συμβαίνουν και ποια είναι αυτά που συμβαίνουν και τι ακριβώς συμβαίνει, αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ να ερχόμαστε σε επαφή με τα συναισθήματα μας, να ερχόμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας και να είμαστε πιο ρεαλιστές. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Πολύ συχνά το συστήνω σε ανθρώπους να το κάνουν, να καταγράφουν τα συναισθήματα τους και τις σκέψεις τους
Και έρχονται μετά από καιρό και μου λένε, ξέρεις, διάβασα εκείνα που έγραψα πριν μερικές μέρες και λέω πω πω πω, έχω πρόβλημα διαβάζοντας αυτά που έγραψα. Συνειδητοποιώ, για παράδειγμα, ότι έχω εξειδανικεύσει τον πρώην μου και είμαι κολλημένη άρρωστα πάνω σε αυτόν, ενώ όλα αυτά που γράφω και σκέφτομαι γι' αυτόν δεν ισχύουν στην πραγματικότητα. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Γενικά βοηθάει πάρα πολύ στους ανθρώπους οι οποίοι έχουμε συναισθηματικές εντάσεις και αναστατώσεις, τους ανθρώπους που ίσως υποφέρουμε από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, κουβαλώντας άλυτα ψυχολογικά ζητήματα και αθεράπευτα τραύματα από την παιδική μας ηλικία, τα οποία δοθήσεις της ευκαιρίας όταν έχουμε κάποιο trigger, κάποιο γεγονός που πυροδοτεί συναισθηματική αναδρομή, μπαίνουμε σε καταστάσεις που είμαστε φοβισμένοι συναισθηματικά, που είμαστε άβουλοι, που δεν ξέρουμε πώς να λειτουργήσουμε, ακριβώς επειδή πάμε πίσω συναισθηματικά σε εκείνο το χώρο που ήμασταν μικρά παιδιά, τα οποία βίωναν, αν μη τι άλλο, την εγκατάλειψη και την παραμέληση από τους γονείς τους. Το έχω πει ξανά, ότι όσον αφορά στα ψυχικά τραύματα της παιδικής ηλικίας, εξίσου σημαντικό ρόλο από την εμφανή κακοποίηση παίζει και η αφανής κακοποίηση που έχει να κάνει με την παραμέληση και την εγκατάλειψη από τους γονείς ή τους φροντιστές στο παιδί. Λοιπόν, τώρα, στην πρώτη φίλη λέω να γράψει, να κάτσει κάτω και να γράψει τα συναισθήματα της, να γράψει όλα αυτά που θέλει να του πει, να τα ξαναδιαβάσει, ίσως να τα σκίσει, ίσως να τα κάψει, αν έχεις τζάκι να τα ρίξεις μέσα, να τα κάψεις, αν δεν σε αρέσουν αυτά που γράφεις, να τα ξαναγράψεις, και όταν φτάσεις σε ένα κείμενο που νιώθεις ότι αυτό το κείμενο σε εκφράζει και θα πεις τα λόγια που οφείλεις να πεις για τον εαυτό σου, για να υποστηρίξεις τον εαυτό σου, για να διεκδικήσεις το δίκιο σου σε αυτόν τον άνθρωπο, στείλε τα. Εάν σε όλη αυτή τη διαδικασία της καταγραφής νιώσεις ότι δεν έχεις ανάγκη πλέον να του πεις κάτι, μην τα στείλεις. Εντάξει. Γιατί είπαμε, scripta manen, τα γραπτά μένουν. Φυσικά ένας τέτοιος τύπος δεν θα αφήσει να διαρρεύσει ένα τέτοιο γραπτό κείμενο που ενοχοποιεί πρωτίστως τον ίδιο. Αλλά λέω ότι ίσως σε αυτή τη διαδικασία καταγραφής να νιώσεις ότι η ίδια διαδικασία σε απελευθερώνει από όσα δεν έχεις απελευθερωθεί ακόμη και θα σου, να σου δώσει το κλείσιμο που χρειάζεσαι. Αν όχι, στείλε τα. Και μπορείς να τα στείλεις ανώνυμα. Μην γράψεις το όνομά σου και θα ξέρει κανείς ότι είσαι εσύ. Λοιπόν, για τη δεύτερη φίλη, η οποία ήταν σε μία κατάσταση, αφού της έγραψα και εγώ της λέω, κόρη μου, όλος ο κόσμος κάνει σχέσεις με παντρεμένους για να τις ευχαριστηθεί, κάνει σχέσεις με παντρεμένους για να νιώσει εκείνο το πάθος και εκείνη τη λαχτάρα ότι αυτός ο παντρεμένος λιώνει για μένα και μου στέλνει μηνύματα όλη μέρα και μου λέει πόσο με αγαπάει και μου υπόσχεται πως θα χωρίσει και κάνει το ένα και κάνει το άλλο και αυτά, ας πούμε, είναι εκείνα που κρατά μια γυναίκα single σε μια σχέση με παντρεμένο. Εσύ, κόρη μου, της έγραψα τι με πόσα λίγα ψίχουλα αρκίσουν. Γιατί όχι μόνο αυτός ήταν παντρεμένος, αλλά δεν της είπε και ποτέ σ' αγαπώ. Δεν της έδειξε και ποτέ κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια. Δεν της είπε ποτέ «σε σκέφτομαι, μου λείπεις». Ήταν δηλαδή ένας τύπος ο οποίος ήταν φουσκωμένος από υπερηφάνεια και εγωισμό και από την άλλη ίσως είναι και συναισθηματικά αναλφάβητος, θα έλεγα. Δηλαδή έχει εξαιρετικά χαμηλή συναισθηματική νοημοσύνη, ο οποίος κυρίως έκανε πράγματα με την κοπέλα αυτή. Έκανε πράγματα. Δεν έλεγε, δεν μιλούσε, δεν εκφραζόταν. Σε κάποιες φάσεις που είχε κάποιο πρόβλημα ο ίδιος, γιατί μου είχε γράψει εντελεχώς την ιστορία, αλλά δεν μπορώ να σας τη διαβάσω και δεν είναι σωστό να σας τη διαβάσω, την μπορεί διαβάζοντας την να αποκαλύψω άθελα μου προσωπικά δεδομένα και να εκθέσω την κοπέλα. Εκείνο δεν με νοιάζει να τον εκθέσω σοβαρά, που σας μιλήσω, είμαι θυμωμένη μαζί του. Λοιπόν, γιατί είμαι θυμωμένη μαζί του? Γιατί δεν φτάνει, ρε φίλε, που η άλλη είναι single και εσύ είσαι παντρεμένος. Δεν φτάνει που καταπατάς την ηθικότητα του επαγγέλματος σου. Δεν είναι ψυχολόγος, ούτε γιατρός. Απλώς στον επαγγελματικό του χώρο έκανε ό,τι έκανε. Δεν φτάνει που δεν είσαι ορθός και επαγγελματίας. Δώσε σε αυτή την κοπέλα και μία εξήγηση. Πες της, για παράδειγμα, συμπεριφέρομαι έτσι γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο.
ή αυτό που κάνω τώρα το κάνω για αυτόν τον λόγο. Ζώδηση στάση του θέλω. Και έτσι με ένα φουσκωμένο εγωισμό του στυλ είμαι ωραίος και ξέρω πως είμαι ωραίος, ξέρω πως περνάει η μπογιά μου, ξέρω πως οι γυναίκες τρελαίνονται για να είναι με ένα τέτοιο ωραίο γκόμενο όπως είμαι εγώ, άρα μπορώ να έχω ακόμη και μια εξωσυζυγική σχέση στην οποία να μην δίνω τίποτα. Ούτε καν αυτά τα λίγα που δίνει ο κάθε πικραμένος παντρεμένος που κάνει ερωτική σχέση. Ξαναλέω, δεν είμαι υπέρ των εξωσυζυγικών σχέσεων. Εγώ είμαι υπέρ του, αν δεν πρέπει να σκαλά στο γάμο σου, να χωρίσει και να κάνει όσε σχέσει θέλει. Μεγάλη διάρκεια, μικρή διάρκεια, όσε σχέσει κάνει κέφι. Η άποψή μου είναι ότι μέσα στο γάμο μα προσπαθούμε να διορθώσουμε τα προβλήματα του γάμου μα, να γεφυρώσουμε τι διαφορέ. Αν διορθώνονται και γεφυρώνονται καλώ, θα ευχαριστηθούμε και το γάμο μα, θα ευχαριστηθούμε και τη σχέση μα και δεν θα έχουμε ανάγκη άλλου κι άλλε. Αν όμω αυτά είναι αγεφύρωτα και αν όμω οι δύο σύντροφοι και οι δύο σύζυγοι δεν καταφέρνουν να είναι και οι δύο γεμάτοι και οι δύο ευχαριστημένοι και οι δύο ικανοποιημένοι από τη σχέση τους, τότε καλύτερα να χωρίσουν και να τραβήξει ο καθένας στο δρόμο του. Και τώρα θα κάνω μία παρένθεση σε αυτό το vlog. Οδηγητικό πολυβλοκ. Μου γράφει μία κυρία σήμερα στα σχόλια, αν μη τι άλλο. Μου λέει, κάνε ένα βίντεο για την πρόορη εξπερμάτιση. Γιατί λέει τι γίνεται στην περίπτωση που ο άνδρας έχει το πρόβλημα της πρόορης εξπερμάτισης και του το λέει η γυναίκα του, του το εντοπίζει η γυναίκα του αυτό το πράγμα. Αυτός δεν δέχεται ότι έχει πρόβλημα, δεν δέχεται να πάει στο ψυχολόγο, δεν δέχεται να πάει στον ουρολόγο. Πάει η γυναίκα του στο ψυχολόγο, αυτός αρνεί μπαχύν που λέμε στην Κύπρο, όταν λέμε αρνεί μπαχύν, με τα ζώα μου αργά, δεν τον νοιάζει τίποτα. Και δεν υπάρχει και ιδιαίτερη wow χημεία μεταξύ τους, μου λέει αυτή η γυναίκα. Και αυτός δεν κάνει προσπάθεια, η γυναίκα του δεν ευχαριστιέται, επειδή δεν ευχαριστιέται η γυναίκα του, του στερεί την ερωτική επαφή, άρα και αυτός είναι ενοχλημένος που του στερεί την ερωτική επαφή και η γυναίκα του είναι απογοητευμένη που δεν έχει ερωτική σχέση με τον άντρα της, τι να κάνει ένα βίντεο, της λέω τι βίντεο να κάνω, της λέω. Το σχόλιο σου μιλάει από μόνο του και μου γράφει από κάτω, ναι μάμα υπάρχουν παιδιά και υπάρχουν υποχρεώσεις, τι κάνεις. Θα σου πω εδώ σε αυτό το βίντεο. Αν παρακολουθήσω όλα τα βίντεο, θα πάρεις την απάντηση. Θα σου πω σε αυτό το βίντεο ότι αν δεν επιλύονται τα προβλήματα και συνεχίσετε έτσι, και αυτός θα κάνει εξωσυζυγική σχέση και εσύ θα κάνεις εξωσυζυγική σχέση. Στο τέλος της ημέρας. Και θα μπείτε σε άλλους κυκαιώνες. Και θα είναι ακόμη περισσότερα τα προβλήματα με τα παιδιά και με τις υποχρεώσεις. Δεν έχει μαγικές λύσεις στα μέτρα μας. Η αληθινή ζωή θέλει κόπο. Θέλει να ανάληψη ευθύνης. Πρέπει να λαμβάνουμε την ευθύνη μας. Και ό,τι επιλογή πάρουμε, ακόμα δηλαδή και αν πάρει μια γυναίκα την επιλογή να κάνει εξωσυζυγική σχέση, να σταθεί εκεί πέρα να πάρει την ευθύνη της επιλογής της. Ακόμη και αν ένας άνδρας πάρει την επιλογή να κάνει εξωσυζυγική σχέση, να σταθεί εκεί πέρα να πάρει την ευθύνη της επιλογής του. Έχουμε ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους συνδεόμαστε καθιονδήποτε τρόπο. Έχουμε ευθύνη να είμαστε εντάξει στις οποιασδήποτε δοσοληψίες έχουμε μεταξύ τους και δεν, μεταξύ μας. Και δεν είναι εντάξει να μην εξηγούμε και να μην συζητώ και να ξεκινώ κάτι και να το τελειώνω, να το ξεκινώ κάτι εγώ, δηλαδή να βάζω στη διαδικασία τον άλλο τον άνθρωπο να συνδεθεί μαζί μου και μετά άμα μου καυλώσει, με συγχωρείτε για την έκφραση, άμα μου ξεκαυλώσει αυτή την περίπτωση, τον αφήνω χωρίς περαιτέρω συζήτηση. Δεν κάθομαι να του πω, ξέρεις, για παράδειγμα, κατάλαβα πως έκανα λάθος και κατάλαβα ότι άρχισα να σε ερωτεύομαι και πρέπει να διακόψω για να σώσω το γάμο μου. Ή, ξέρεις, εγώ είμαι γυναικάς και κάθε τρεις και λίγο βρίσκω και μια καινούρια και φτιάχνω σχέση μαζί της. Τώρα σε γλέντισα εσένα καλά, πέρασα καλά και τώρα πώς την επόμενη. Ή, κατάλαβε η γυναίκα μου ότι κάτι παίζει και κάναμε μια σοβαρή συζήτηση με τη γυναίκα μου και πήγαμε και στο ψυχολόγο με τη γυναίκα μου και αποφάσισε ότι εγώ θέλω να διασώσω το γάμο μου, οπότε σταματώ να έχω οποιαδήποτε σχέση μαζί σου, όχι γιατί δεν είσαι αξιαγάπητος άνθρωπος, όχι γιατί μου έκανες κάτι, όχι γιατί δεν με ελκύεις, αλλά σταματώ να έχω ερωτική σχέση μαζί σου επειδή έχω πάρει μια συνειδητή απόφαση να διασώσω το γάμο μου. Εξηγηθείτε, μιλήστε, ανοίξτε το ξερό σας και μιλήστε. Και ξαναλέω ότι αυτό δεν το λέω για την κοπέλα της πρώτης ιστορίας, η οποία βρέθηκε προ δυσαρέστου εκπλήξεως, εξαιρετικά δυσαρέστου εκπλήξεως όταν έμαθε
ότι η πρώτη της αγάπη που επανήλθε στη ζωή της ήταν παντρεμένος με παιδί και απέτυχε να της το πει και σοκαρίστηκε η γυναίκα και δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Ο τύπος αυτός της δεύτερης επιστολής είχε το χρόνο να σκεφτεί πώς να εξηγήσει αυτό που κάνει, που διακόπτει δηλαδή την ερωτική σχέση, να το εξηγήσει και να εξηγήσει τους λόγους, να ζητήσει συγγνώμη για τα λάθη του και να δώσει μία ανατροφοδότηση σε αυτή την κοπέλα, η οποία αυτή η ανατροφοδότηση να τη βοηθήσει να πάρει τα μαθήματα από τα παθήματα. Ενώ το γεγονός ότι της κάνει ghosting με αυτό το ειναφωνία και με το να το παίζει τρελίτσα, θα δώσει στην κοπέλα τα λαθασμένα μηνύματα, ότι ίσως δεν είναι αξιαγάπητη, δεν είναι αρκετά σεξι, δεν είναι αρκετά όμορφη, δεν αξίζει τόσο όσο οι άλλες γυναίκες. Και ναι, γιατί να σπάσεις την αυτοεκτίμηση ενός άλλου ανθρώπου? Γιατί να του καταστρέψεις εντελώς την ερωτική του αυτοπεποίθηση? Εφόσον εσύ για οποιοδήποτε λόγο θες να σταματήσεις αυτό που είχατε, γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα? Γιατί να το κάνεις? Γιατί? Εγώ είμαι σίγουρη ότι δεν έχει να κάνει με την ομορφιά της κοπέλας αυτής ή με την ελκυστικότητα της κοπέλας αυτής ή με το πόσο ενδιαφέρον πρόσωπο ή χαρακτήρας είναι η κοπέλα αυτή, αλλά έχει να κάνει με τη μορφή που έχει αυτός ο άνθρωπος, τη μορφή της σχέσης και το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος είναι παντρεμένος και προφανώς παίζει. Και παίζει άτσαλα. Εντάξει, παίζει άτσαλα. Παίζει άτσαλα. Και παίζοντας άτσαλα, τσακίζει την αυτοπεποίθηση αυτής της κοπέλας και την αυτοεκτίμηση της κοπέλας αυτής και είναι άδικο. Άδικο είναι αυτό το πράγμα. Κρίμα και άδικο. Δεν λέω ότι η κοπέλα έκανε καλά που τα φτιάξε μαζί του. Λέω όμως ότι λόγω της πελατειακής σχέσης που είχε μαζί του, ξαναλέω, δεν ήταν γιατρός, δεν ήταν ψυχολόγος, για να μην πάει το μυαλό σας εκεί, κάποια άλλη δουλειά. Σε κάποια άλλη δουλειά ήταν πελάτης. Λόγω της πελατειακής σχέσης που είχε μαζί του, αυτός εκμεταλλεύτηκε την όποια σχέση αυτή και δημιούργησε αυτό το πράγμα. Κακώς τα φτιάξε με τον παντρεμένο. Κακώς. Θα έπρεπε να βρει κάποιον ελεύθερο. Κακώς. Όμως έγινε. Συνέβηκε. Από τη στιγμή που συνέβηκε αυτό το πράγμα, δικαιούται η γυναίκα αυτή να ξέρει τι συμβαίνει σε αυτές τις σχέσεις. Φυσικά και τώρα ξέρει πράγματα. Ξέρει ότι αυτός είναι ένας μαλάκας. Το ξέρει. Ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν σέβεται τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, δεν σέβεται τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεται σε ερωτική επαφή, δεν σέβεται τη γυναίκα του, δεν σέβεται τα παιδιά του, δεν σέβεται κανέναν. Είναι ένας μη σεβαστικός άνθρωπος. Εντάξει. Ο παντρεμένος της πρώτης ιστορίας όφιλε να ενημερώσει την κοπέλα και να της πει από την αρχή: ξέρεις, αγάπη μου, έκανα το λάθος στο ενδιάμεσο και παντρεύτηκα μια άλλη γυναίκα την οποία δεν την αγαπάω όπως αγαπώ εσένα. Και θέλω να είμαι μαζί σου. Και εκεί πέρα να έχει επιλογή αυτή η κοπέλα, θα τα φτιάξει με τον παντρεμένο ή όχι. Όχι να την κοροϊδέψει τόσο εσχρά. Πραγματικά είναι εσχρό. Είναι πάρα πολύ εσχρό. Να παρουσιάζεσαι ως ελεύθερος ενώ είσαι παντρεμένος. Είναι ό,τι πιο εσχρό. Είναι εξαιρετικά πιο εσχρό από το να λες ότι είσαι παντρεμένος και παρόλο που είσαι παντρεμένος θες να κάνεις ερωτική σχέση. Σου βγάλω το καπέλο εσένα, το οποιοδήποτε είσαι παντρεμένος και λες: εγώ είμαι παντρεμένος και θέλω να κάνω ερωτική σχέση με άλλη παντρεμένη ή θέλω να κάνω ερωτική σχέση με ελεύθερη και εγώ αυτό θέλω και το δηλώνω πως είμαι παντρεμένος. Εν είναι καλά που κάνεις κατά την απόψη μου. Στη θέση σου δεν θα έκανα το ίδιο, αλλά δεν κοροϊδεύεις τους ανθρώπους. Ποια μου λέγε προχθές ότι λέει μέσα στο Tinder, λέει, έχει προφίλ που λένε παντρεμένος μην κρίνεται. Είμαι παντρεμένος και είμαι εδώ για να βρω διασκέδαση, μην με κρίνετε. Αυτός είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνος από εκείνον που είναι παντρεμένος, δεν το λέει πως είναι παντρεμένος, παρουσιάζεται ως ελευθερός, μπαίνει εκεί πέρα για να κάνει τα κέφια του και δεν το λέει για να μην τον κρίνουν. Όταν λες την κατάστασή σου, δίνεις το δικαίωμα στον άνθρωπο με τον οποίο αποπειράσαι να φτιάξεις τι θα φτιάξεις, να κάνει μια συνειδητή επιλογή. Και αν ο άνθρωπος αυτός γουστάρει και θέλει να είναι μαζί σου που είσαι παντρεμένος, μαζί σου που είσαι παντρεμένη, δικαίωμά του, δικαίωμά της, δικαίωμά σας, have fun. Και, και να έχετε και τις συνέπειες, have the consequences as well, τις οποίες συνέπειες των πράξεων μας τις έχουμε όλοι μας. Δεν είναι μόνο εσείς που τις έχετε. Όλοι μας τις έχουμε. Όλοι απολαμβάνουμε τις συνέπειες των πράξεων μας. Έτσι είναι αυτή η ζωή. Λοιπόν, σε τέτοιες σχέσεις,
προβληματικότατες. Προβληματικότατες. Όταν δεν υπάρχει closure, όταν δεν υπάρχει κλείσιμο και δεν είναι στο χέρι μας να υπάρξει κλείσιμο, είτε δεν είναι στο χέρι μας γιατί ο άλλος έχει σταματήσει να μας μιλάει, μας έχει μπλοκάρει από παντού γιατί θέλει να αποφύγει τις ευθύνες του ή τις ευθύνες της, είτε γιατί έχει γίνει ένας καυγάς ο οποίος είναι ξεπέραστος ή οτιδήποτε, για να αποκτήσουμε closure χρειάζεται να δουλέψουμε με τον εαυτό μας, να κάνουμε τη μέθοδο που είπα προηγουμένως με την καταγραφή των συναισθημάτων μας και των εμπειριών μας, και ακόμη και αν δεν μπορούμε να τη στείλουμε, θα μας βοηθήσει εμάς το να τα καταγράψουμε, μπορούμε κιόλας να το στείλουμε. Εγώ προσωπικά ήμουν στη θέση της δεύτερης κοπέλας, θα έλεγα την τελευταία κουβέντα. Υπήρχε περίπτωση. Δεν ξέρω αν θα έμπαινα στη θέση της. Ποτέ μιλες ποτέ. Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να κατακρίνουμε τους ανθρώπους. Θα μπορούσε και εγώ ανθρώπινα να βρεθώ στη θέση της. Εντάξει. Το γεγονός ότι δεν έτυχε να βρεθώ στη θέση της δεν με κάνει εμέναν καλύτερη από αυτή. Ούτε κάνει τον οποιονδήποτε παρακολουθεί αυτό το vlog καλύτερον από τους υπόλοιπους όταν λένε «Ε, και τα τρίτα πρόσωπα φταίνε» και ο καθένας κάνει τα σωστά του, κάνει και τα λάθη του και μετά αντιμετωπίζει ωραιότατα τις συνέπειες. Εντάξει. Okay. Εγώ αν ήμουν στη θέση αυτής της κοπέλας θα του στείλα μία ένα ωραιότατο γράμμα στο οποίο θα τον στόλιζα κανονικότατα και θα του έλεγα ότι αν αυτό σε κάνει να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, ότι έχεις προκαλέσει πόνο σε έναν άλλον άνθρωπο, έχεις προκαλέσει τουλάχιστον σε μένα, σίγουρα θα προκαλείς και σε άλλους γύρω σου αφού λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο, έχω να σου πω ότι η άποψη μου είναι ότι είσαι ακοινώνητος, είσαι συναισθηματικά αναλφάβητος, η συναισθηματική σου νοημοσύνη είναι εξαιρετικά χαμηλή και χαίρομαι πάρα πολύ που αποκαλύφθηκες. Λυπάμαι που πονάω για όσα έχω βιώσει μαζί σου. Αναλαμβάνω την ευθύνη των πράξεων μου. Αλλά θέλω να ξέρεις ότι είσαι και μεγάλος μαλάκας και να μην νομίζεις πως είσαι κανένα καλό παιδί, γιατί δεν είσαι. Είσαι αυτό που λέμε καλόπαιδο, παύλα κολόπαιδο. Ό,τι και να μου πεις, έχω σχηματίσει προσωπική γνώμη. Και να ξέρετε, σε αυτούς τους νάρκισσους, τους ενοχλεί πάρα πολύ να χαλάσει η καλή δημόσια τους εικόνα. Οπότε, εγώ θα του την έλεγα. Νομίζεις ότι σε εκτιμώ? Νομίζεις ότι έχω καλή γνώμη για σένα? Όχι, μάνα μου. Εξιδίας πείρας σου λέω ότι είσαι για τα μπάζα. Δεν θα πω τίποτα σε κανένα, δεν θα πω τίποτα στη γυναίκα σου, γιατί δεν θα σε κάνω και θύμα μου. Όχι. Να αναλάβει ο καθένας τις συνέπειες των πράξεών του. Αλλά να ξέρεις ότι εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος που το ξέρει επιβεβαιωμένο ότι είσαι μαλάκας. Και επιβεβαιωμένο ότι δεν είσαι καλό παιδί. Και επιβεβαιωμένο ότι δεν είναι καλή καρδιά σου και δεν είναι καλή ψυχή σου. Και με έχεις πονέσει και φταίς. Εγώ θα αναλάβω τις δικές μου ευθύνες. Εγώ θα πάω στο ψυχολόγο να κάνω ψυχοθεραπεία, να ξεπεράσω το τραύμα που έχει προκληθεί από αυτή την ψυχοπαθολογική σχέση. Φταίω και εγώ που τα φτιάξα μαζί σου που είσαι παντρεμένος. Φταίω και εγώ που έκανα όνειρα πάνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν εκφραζόταν και δεν μιλούσε και δεν εξηγούσε τίποτα και έκανε μόνο πράξεις και έλεγε κάτι αόριστες κουβέντες, ότι να είναι πραγματικά. Αναλαμβάνω την ευθύνη των πράξεών μου, αλλά σου το λέω να το ξέρεις, είσαι και μεγάλος μαλάκας. Έτσι. Εγώ έτσι θα το κλείνω. Όχι ότι η εκδίκηση θα μας κάνει να νιώσουμε καλά, αλλά να μην βγαίνουμε και τρελοί από πάνω, ε? Γιατί είναι gaslighting αυτό. Είναι gaslighting το έρχομαι, σε παίρνω, σε βάζω κάτω, μία, δύο, τρεις. Άμα με ρωτάς τι είναι, λες κάτι του τύπου, πάντα μου άρεσες και πάντα ήθελα, σε έβλεπα, ξέρω εγώ, στο δρόμο και έλεγα τι ωραία κοπέλα και σκεφτόμουν, έτσι δεν σε έλεγε αυτή ο παντρεμένος, και σκεφτόμουν τι ωραία που θα ήταν να σε κουτούπωνα και λοιπά και λοιπά, τι ερωτικά λόγια. Έτσι, αυτά μόνο, ναι. Και μετά, σαν να μην συνέβη και τίποτα, μην τον είδατε τον Παναγή.
Δεν είναι και ο Λάκης εδώ πέρα να, να μείνει με το στόμα, με τη γλώσσα, με το στόμα ανοιχτό και να τρέχει η γλώσσα του κάτω. Γιατί πώς στην τηλεόραση και ο Λάκης έχει πάει στην κατασκήνωση ο Λάκης, έχει πάει στον Αλέξη, τον άφησα στον Αλέξη. Δεν είναι και ο Λάκης εδώ να ανοίξει το στόμα του, να του πέσει κάτω η γλώσσα του και να πει, μα τι λέτε μωρέ, τι λέτε, άντε. Αυτά περί κλεισιμάτων, τα φιλιά μου. Και ένας δραματικός επίλογος. Έκλεισα το βίντεο και μετά θυμήθηκα και μια λεπτομέρεια που μου πει η δεύτερη κοπέλα. Μου είπε ότι αυτός ο παντρεμένος, ο οποίος έκανε όλες αυτές τις κόγξες, δεν ήταν και τόσο σπουδαίος εραστής. Δεν ήταν. Και πάντα έλεγε αυτός ότι ξέρεις δεν είναι και πολύ όπως θέλω να είναι, γιατί έχουμε στενότητα χώρου και χρόνου και δεν ξέρω τι άλλο. Γράψτε το κι αυτό, βρε. Γράψτε το κι αυτό. Και πες το αν νομίζουν πως ήσουν, αν νομίζεις πως ήσουν και ο wow εραστής, για μένα δεν ήσουν. Μια αρρωστημένη προσκόλληση ήταν αυτή που είχα για σένα και ευτυχώς που λειτουργήσες έτσι και θα ξεκολλήσω. Γλιτώσα. Λοιπόν, το ακούσατε. Εγώ έχει 2-3 ώρες που το άκουσα, οπότε δεν θυμάμαι ακριβώς τι είπα. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι αυτά που διάκουσα ό,τι είπα, είπα πρέπει να τα ξανακούσω. Ήμουνα στο αυτοκίνητο και πήγαινα στο ΡΙΚ. Πω πω, είδατε, ενάμιση χρόνο μετά είμαστε καλύτερα και νεότεροι όλοι. Λοιπόν, είπαμε για το closure και για το κλείσιμο, για τις σχέσεις με παντρεμένους σε εκείνο το βίντεο. Είπαμε πόσο άθλιο είναι κάποιος ο οποίος έρχεται στη ζωή μας από το παρελθόν να μας λέει πως είναι ελεύθερος, ότι είναι παντρεμένος και μετά να το λέει κλπ. Πάμε να διαβάσουμε τι λέει η κοπέλα τώρα. Αρχικά να σας πω ότι δεν έγινε ποτέ αυτό το κλείσιμο. Δεν ήθελα, δεν μου βγήκε. Προσπάθησα πολλές φορές και δεν μπορούσα να γράψω με λέξεις αυτό που ένιωθα. Αυτός βέβαια δεν σταμάτησε εκεί. Όχι, ο ναρκισσός θέλει πάντα το supply του, δεν σταματάει. Θέλει την τροφοδοσία του, την ναρκισσιστική. Διακριτικά και αναδιαστήματα έκανε την παρουσία του αισθητή. Φυσικά διακριτικά, γιατί είναι και παντρεμένος, μη χάσει και τα αυγά και τα καλάθια. Και τα αυγά και τα πασχάλια, πώς το λένε. Εγώ άλλες φορές ήμουν επιθετική, άλλες αδιάφορη. Το τελευταίο διάστημα ένιωσα πως μαλάκωσα κάπως και άρχισα να είμαι πιο ευγενική μαζί του, αλλά τυπική. Κόψτε επιτέλους τις σχέσεις με όλους τους μαλάκες από το παρελθόν. Ας κόψουμε επιτέλους, το λέω και για τον εαυτό μου, κάθε σχέση με όλους τους μαλάκες από το παρελθόν. Δεν μας βοηθάει ψυχολογικά να έχουμε έστω και τυπική επικοινωνία ή φιλική εντός εισαγωγικών επικοινωνία που δεν είναι φυσιολογική με κάποιον ο οποίος μας έχει απογοητεύσει, ο οποίος μας έχει προδώσει, ο οποίος μας έχει, ας χρησιμοποιήσω ένα όρο λαϊκό, μας έχει σπάσει την καρδιά. Γιατί να του μιλάω τώρα? Όχι ρε φίλε, αν άξιζες να σου μιλάω θα ήσουν μέσα στη ζωή μου κανονικά. Το λέω για να τα ακούσω κι εγώ, γιατί τελευταίως έκανα διάφορα revisits, συνομιλίες, όχι παραπάνω πράγματα, με ανθρώπους από το παρελθόν και είπα, μπράβο ρε Θέκλα, στα 30, καλά έκανες που κατάλαβες που σου τάδε τα μαλακάς και τον έστειλες να πάει, στα 32 καλά έκανες και έδειξα εμπιστοσύνη και πρέπει να δείχνω εμπιστοσύνη στις επιλογές που έχω κάνει στο παρελθόν. Και αν είχαμε έναν άνθρωπο καλό στη ζωή μας, όλοι εμείς οι τραυματισμένοι, όλοι εμείς οι πολυτραυματίες, όλοι εμείς με τη σύνθετη διαταραχή, με τα τραυματικού στρες, όλοι εμείς οι συνεξαρτώμενοι, δεν θα τον αφήναμε με τίποτα να φύγει. Για να έφυγε τότε σημαίνει δεν είναι για να έρθει τώρα. Όχι στις επανασυνδέσεις τέτοιων συνθήκων και καταστάσεων. Δηλαδή ένας άνθρωπος που πριν τόσα χρόνια δοκιμάστηκε και έδειξε ότι είναι άκαρδος, είναι σκληρός, είναι ψυχρός εκτελεστής, είναι γιατί να του ξαναδώσω δοκιμή, γιατί να του ξαναδώσω την ευκαιρία. Θα νιώσω εγώ καλύτερο ότι θα μου πεις πολύ όμορφη και είσαι η πιο ωραία γυναίκα που είχα ποτέ ή μόνο εσένα επιθυμώ. Μαλακίες στο τετράγωνο. Το λέει για να πάρει ναρκισσιστική τροφοδοσία από εμάς, δεν το λέει για να μας δώσει κάτι. Κάποιος που θέλει να μας δώσει κάνει τα πάντα ούτως ώστε να είναι εντάξει και να είναι παρόν στη ζωή μας και όντως να μας συντροφέψει. Όχι
να πιάνει το κινητάκι του, να πηγαίνει στην τουαλέτα που πάνε παντρεμένοι, στον καναπέ, δεν ξέρω εγώ τι, και να στέλνει μηνυματάκια αυρόχης ποσίν και να παίρνει ευχαρίστηση ότι αυτή η ωραία γυναίκα, γιατί σας λέω και η κοπέλα αυτή και η άλλη, είναι δύο κουκλάρες. Είπαμε όλες είμαστε όμορφες, όλοι είναι όμορφοι, όλοι είναι κουκλοί, δεν το είπαμε αυτό, αλλά είναι δύο γυναικάρες, fighters, αγωνίστριες, survivors. Ούτε στο μικρό τους δαχτυλάκι δεν τις φτάνουν αυτοί οι άθλοι τύποι που άφησαν να τις ταλαιπωρήσουν. Να σημειώσω ότι δεν υπάρχει ερωτική προσέγγιση, παρόλα αυτά δεν σταμάτησε ποτέ να εμφανίζεται. Δεν υπάρχει ερωτική προσέγγιση, αλλά με κάποιον που είχε σχέση παλιά και με κάποιον που τα ξανάφτιαξε μαζί του και σε κορόιδευε όταν ήταν ελεύθερος, όταν ήταν παντρεμένος και είχατε ερωτική σεξουαλική σχέση, μπορεί να μην υπάρχει ερωτική προσέγγιση τώρα και τα είχα φιλικά να σου γράφει, αλλά να σε απαυτώσει θέλει. Τι άλλο θέλει? Όχι, όχι σίγουρα να συμβάλλει στην ευτυχία σου, να σε εκμεταλλευτεί πάλι. Ειδικά από την ημέρα που έμαθε ότι μετακόμισα πιο κοντά στην περιοχή που μένει αυτός, έγινε πιο έντονη η παρουσία του. Το αρπακτικό, έτσι έχει το, όπως το, όπως το, το πουλί που θα μυρίζει ψοφίμη και έρχεται και κάνει hovering, όχι hovering, hovering, υπερίπταται για να βρει την ώρα να δαγκώσει, να φάει. Εμένα στην αρχή με τάραζε όλο αυτό. Όταν μας ταράζει κάτι, το κόβουμε μαχαίρι. Έξω όλοι οι μαλάκες από τη ζωή μας. Έξω και οι πρώην μας από τη ζωή μας, οι οποίοι και καλά θέλουν να μας μιλάνε φιλικά. Όξω! 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 Τα λέω να τα ακούσω κι εγώ. Γιατί λέω, μπορεί απλώς να συνομιλείς, μπορεί απλώς να αλλάζεις μηνύματα, αλλά ο άλλος κλέβει από την ενέργειά σου, φτιάχνεται και εσύ χαλιέσαι, γιατί είναι τοξικός. Αλλά στην πορεία, εμένα στην αρχή μετάραζε όλο αυτό, αλλά στην πορεία έκανα φόκους στους φίλους μου, στην οικογένειά μου και στην επαγγελματική μου πορεία, που είναι αυτή που πάντα ήθελα και βρήκα ξανά τις ισορροπίες μου. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο. Και η άλλη κοπέλα που σας είπα, και εκείνη πάλι, τα κατάφερε επαγγελματικά με πολλούς σκόπους. Και να σταματήσουμε να θεωρούμε ότι η επιτυχία για τη γυναίκα είναι μόνο να γίνει μάνα. Επιτυχία είναι να εκπληρώσει τα οράματά της. Και αν το όραμά σου είναι να επιτύχεις στον επαγγελματικό σου χώρο, είναι μεγάλη επιτυχία να επιτύχεις. Και είναι ένα πολύ legit, πολύ νόμιμο όραμα. Δεν είναι μόνο για τους άνδρες η επαγγελματική επιτυχία, είναι για όλους τους ανθρώπους. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Έμαθε για το χειρουργείο μου και ενδιαφέρθηκε. Μάνα μου τον, μάνα μου. Με ρωτούσε κάθε τόσο πως πάω, αν είμαι καλά. Αυτό που δεν σας έχω αναφέρει είναι ότι έχει πάνω από 20 χρόνια που γνωριζόμαστε με τον άνθρωπο αυτό. Είπαμε, ήταν παλιά τη σχέση η οποία επανήλθε στο προσκήνιο παίζοντας τον ελεύθερο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε περάσει από όλα τα στάδια από τον καιρό που γνωριστήκαμε, που ήμασταν σχεδόν παιδιά, μέχρι σήμερα. Μέσα σε κάποιο από αυτά τα στάδια που περάσαμε, έμεινα έγκυος, πρώτη και ίσως τελευταία φορά στη ζωή μου. Το ανακάλυψα ενώ είχαμε χωρίσει. Του το είπα χωρίς να ζητήσω κάτι, είχα σκοπό να διακόψω την κύση και τον ενημέρωσα. Τελικά απέβαλα, απέβαλε δηλαδή, τερματίστηκε η κύση από μόνη της. Είχε αποβολή. Δεν με ξαναρώτησε ποτέ τίποτα, ούτε εγώ είπα κάτι. Τι μαλάκας, τι ανέσθητος, τι άχρηστος άνθρωπος. Είσαι με μια γυναίκα, χωρίζεις από αυτή τη γυναίκα. Σου λέει ότι έμεινε έγκυος, αλλά θα το ρίξει. Μαθαίνεις ότι απέβαλε και δεν ξαναρωτάς τίποτα. Τι ζώων είσαι. Όχι ζώων, τα ζώα δεν είναι έτσι. Μπορώ. Βρεθήκαμε λίγες φορές ακόμα και μετά χωρίσαμε οριστικά. Να πάει να πηδήξει, πήγαινε, να ρωτήσει πώς ήταν η κοπέλα μετά από την ταλαιπωρία μιας αποβολής και μια αποβολή, φυσική αποβολή, αλλά και μια άμβλωση, μια διακοπή κύσης. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία σωματικά και ψυχικά για τη γυναίκα και θέλει πολύ φροντίδα μετά. Όχι να πας να παίρνεις αυτό που θες και να φεύγεις χωρίς να ρωτάς τίποτε. Όταν ξανευρεθήκαμε ήταν κάποια χρόνια αργότερα. Μου ζήτησε άλλη μια ευκαιρία και πάνω σε μια κουβέντα κατάλαβα ότι δεν με είχε πιστέψει τότε για την εγκυμοσύνη. Με τι μαλάκες πάμε και μπλέκουμε.
Με τι υπάνθρωπους, με τι απάνθρωπους, με τι ανθρώπους χωρίς καμία συνέστηση. Άκου, θεώρησε ότι του πες ψέματα ότι είσαι έγκυος. Πόσο λίγο σε ξέρει, πόσο καθόλου δεν μπορεί να σε αγαπήσει. Εγώ που σε ξέρω λιγότερο, που έχουμε μιλήσει, ξέρω όχι 3 χρόνια που μιλάμε τώρα, ξέρω ότι σε καμία περίπτωση δεν θα λέγεις τέτοιο ψέμα. Ότι δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Μετά από λίγο καιρό ήμασταν πάλι μαζί για ένα χρόνο περίπου. Μέχρι που μου είπε ότι είναι παντρεμένος και έχει παιδί. Τα περσινά αυτά που είδατε τώρα. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Έμαθε για το χειρουργείο μου και με ρωτούσε κάθε τόσο πώς πάω. Θα κλαμπόθελεν πραγματικά. Θα κλαμπόθελεν. Που πάω, στα τσακίδια εσύ να πας θα του έλεγα. Πώς πάω, δεν σε ενδιαφέρει, δεν σε αφορά. Άνθρωπος που θεώρησε ότι του είπα ψέματα. Θεώρησε ότι του πες ψέματα ότι είχες την αποβολή. Αθλίος. Γιατί ο ίδιος θα το έκανε προφανώς. Γιατί υποθέτει ότι όπως εγώ θα έλεγα ψέματα και θα ήμουν χειριστικός, θα ήσουν κι εσύ. Με ρωτούσε αν είμαι καλά. Καλάθια θα του γράφα. Και μπλοκ. Τώρα λοιπόν που αρχίζω να πατάω στα πόδια μου, νιώθω ότι μου έχει βγει όλος ο... Επιτέλους θύμωσε η συνεξαρτώμενη. Επιτέλους. Επιτέλους θύμωσες, αγάπη μου. Επιτέλους. Τώρα λοιπόν που αρχίζω να πατάω στα πόδια μου, νιώθω ότι μου έχει βγει όλος ο θυμός που κρατούσα μέσα μου και δεν χωρούσε σε λέξεις. Ξέρεις γιατί δεν θύμωνες? Γιατί είχες μέσα σου την κρυφή ελπίδα πως θα ξανάβρισκες με τον... Πως τον είχε πει άλλη την άλλη φορά, τον ρεπτακάρι... τον τριμαλάκα, τον ρεπτακάριολο, θυμάστε πριν 2 χρόνια ένα τέτοιο βίντεο. Θέλω να του πω, τώρα έχουν γίνει κατεβατά. Θέλω να του πω ότι δεν χρειάζεται να ενδιαφέρεται για το τι κάνω τώρα. Και αν είμαι καλά, γιατί όταν τον είχα ανάγκη δεν ήταν εκεί. Και δεν με ρώτησε ποτέ πώς έγινε αποβολή ή πώς νιώθω. Ήταν ένας πόνος που δεν μοιράστηκε. Μου βγαίνουν όλα μου τα παράπονα τώρα και καλά κάνεις και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Επιτέλους ξυπνάς. Μετά το χειρουργείο μου, μετά από όσα πέρασα, νιώθω ότι όλα όσα είχα μέσα μου και με έπνιγαν, γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν λέξεις, τώρα με ξεπερνάνε. Γιατί τώρα όμως? Έχω κανονίσει ήδη να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία και για άλλους λόγους. Δεν σας το λέω για να το κάνετε βίντεο, αν εσείς δεν το θέλετε. Μου φτάνει και μόνο ότι με ακούσετε. Σας ευχαριστώ που σήμερα σας ακούμπησα ένα κομμάτι από τη ζωή μου που ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν. Εγώ σε ευχαριστώ και σε εκτιμώ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είστε ο φάρος μας. Και εγώ τις έγραψα. Τώρα επιτέλους ξύπνησες. Είναι πολύ υγιές αυτό. Οι συνεξαρτώμενοι κρατάμε το θυμό μας μέσα μας. Μην τυχόν και θυμώσουμε με το αντικείμενο του πόθου μας, του πάθους μας και της μαλακίας μας. Και μην τυχόν και ο νάρκισσος δεν μας θέλει πια γιατί θυμώσαμε. Μην τυχόν και απελευθερωθούμε δηλαδή. Ο θυμός αυτός της έγραψα είναι ένδειξη πως ξεπερνάς τη συνεξάρτηση και αυτό είναι κάτι πολύ υγιές. Έτσι μετά από θέματα υγείας, έτσι μετά από μια επέμβαση, μετά από ύπνωση, η ύπνωση που γίνεται από τον αναισθησιολόγο κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ξέρετε τι συμβαίνει όταν έχουμε μια χειρουργική επέμβαση, το σώμα... Εμείς εκείνη την ώρα δεν νιώθουμε τον πόνο της χειρουργικής επέμβασης γιατί είμαστε σε καταστολή. Το σώμα μας όμως το νιώθει. Και είναι ένα τραύμα μια χείριση. Οπότε ένα τραύμα μπορεί να κάνει διάφορες ανακατατάξεις μέσα μας και να ξυπνήσει μέσα μας πράγματα τα οποία ήταν κοιμισμένα. Όχι ότι δεν υπήρχαν, υπήρχαν, αλλά ήταν κοιμισμένα. Ο θυμός σου ήταν κοιμισμένος λόγω της συνεξάρτησης σου. Και εδώ αρχίζουν τα μπιπ. Μπράβο της λέω, να τον κάνει σύσκατο. Όπως λέμε στην Κύπρο, σύσκατο. Ολόσκατο δηλαδή, εζόρι ρε παιδιά. Ξέχεσέ τον. Πώς λέμε ξεμπρόστιασέ τον? Ξέχεσέ τον, αυτό. Και της λέω θα κάνω το βίντεο σήμερα. Λοιπόν, ξεχέστε τους, να τους ξεχέσουμε. Να τους ξεμπροστιάσουμε, να τους πετάξουμε εκεί που αξίζουν, στο καλάθι των αχρήστων. Οποιοδήποτε μαλάκας ή οποιαδήποτε μαλακισμένη, γιατί και γυναίκες που είναι νάρκηση, έχει και γυναίκες που λειτουργούν με τέτοιους τρόπους. Και τέτοια πράγματα συμβαίνουν και σε σχέσεις ομόφυλες, όχι μόνο ετερόφυλες. Εντάξει. Οποιοδήποτε πρώην ή οποιαδήποτε πρώην
που έχει πατήσει πάνω στην Αγία Τράπεζα εντός αγωγικών, που έχει πατήσει πάνω στη ψυχή μας, την έχει τσαλαπατήσει, την έχει απαξιώσει και μας έχει προσβάλει και μας έχει πληγώσει και μας έχει προδώσει, δεν έχει κανένα χώρο ούτε πάνω στα μηνύματά μας, ούτε στο Viper μας, ούτε στο WhatsApp μας, ούτε στο Instagram μας, πουθενά. Μπλοκ από παντού και να τους τα πούμε. Είσαι λίγος, είσαι λίγη. Έδωσα ψυχή και έδωσες πόνο. Έδωσα αγάπη και έδωσες απαξίωση. Να σεβαστούμε επιτέλους τον εαυτό μας και να μην επιστρέφουμε πίσω σε ανθρώπους που μας έχουν αποδείξει πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας ότι είναι άπονοι, ότι είναι κακοποιητικοί, ότι δεν είναι αγαπητικοί. Αν κάποιος άνθρωπος είναι πραγματικά αγαπητικός, δεν θα λειτουργεί με τον τρόπο που έχουν λειτουργήσει όλοι αυτοί που περιγράψαμε. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά, πρέπει να τελειώσουμε με το πίσω. Και τελειώνω σημαίνει ξεχέζω κιόλας, ξεμπροστιάζω, βάζω στη θέση του. Όχι απαραίτητος βρίζοντας, αλλά λέγοντας ξεκάθαρα ότι δεν θέλω καμία επαφή μαζί σου, γιατί με έχεις απογοητεύσει σε όλες μας τις επαφές. Και τους μπλοκάρουμε από παντού. Πάμε no contact. Μου έχει τύχει, σας λέω πρόσφατα, τα τελευταία 3 χρόνια μετά από το δεύτερο διαζύγιο, ήρθα σε επαφή με 3 περιπτώσεις από το παρελθόν. 3 περιπτώσεις. Στις 2 περιπτώσεις φαινόταν ότι εγώ το είχα τελειώσει και στη μία περίπτωση φαινόταν ότι άλλη περίπτωση το είχε τελειώσει, αλλά στην ουσία και εγώ είχα αποφασίσει ότι δεν θέλω ποτέ ξανά. Και είχα επικοινωνίες, όχι συναντήσεις, επικοινωνίες. Και κατάλαβα ότι αυτό με χαλούσε πάρα πολύ. Αυτό με έριχνε πάρα πολύ ψυχολογικά. Και είπα, κοίτα ρε παιδί μου, όταν ήσουν 30, όταν ήσουν 32, όταν ήσουν 38, έκοβε πάλι το μυαλό σου. Ήσουν μια ανόητη συνεξαρτώμενη, αλλά έκοβε πάλι το μυαλό σου να καταλάβεις ότι κάποιος δεν είναι αγαπητικός. Δεν είναι καλός. Θα μου πείτε μετά έκανες καλή επιλογή, όχι μετά έκανες κατά επιλογή πάλι. Όμως, δεν αφήνουμε μισοτελειωμένα πράγματα από το παρελθόν. Αν ήταν κάτι να γίνει, θα γινόταν. Αν ήταν κάποιος καλός. Και εδώ θα σας αναφέρω. Μου έχει στείλει η αγαπημένη συνάδελφος, η δόκτωρ Μαρία Σμάγα, η οποία είναι μια καταπληκτική κλινική ψυχολόγος Θεσσαλονικιά, η οποία ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Μου έχει στείλει ένα άρθρο η Μαριγούλα, η Μαρία Σμάγα χθες, και θα σας διαβάσω λίγο από αυτό το άρθρο και θα το βάλω και στην περιγραφή του βίντεο, γιατί είναι πολύ ωραίο. Είναι από το Health Web, σεξουαλική υγεία λέει, paper clipping, σχέσεις. Θυμηθείτε ότι αν ήταν να γίνει κάτι, θα είχε γίνει ήδη. Το έχει γράψει, λέει, η Γεωργία Σκίτζη, 16/6/2020. Λοιπόν, οι paper clippers θα έρθουν σε επαφή μαζί σου, όχι με σκοπό να σε δουν ή να προχωρήσουν τα πράγματα μεταξύ σας, αλλά για να αναζωπυρώσουν τη φλόγα μεταξύ σας και να σιγουρευτούν ότι αποτελείται ακόμα μια πιθανή επιλογή τους, είπε η Ρότενμπεργκ μιλώντας στο Refinery 29. Paper clipping σχέσεις. Ύστερα από τον ghosting, τι σημαίνει paper clipping? Συνδετήρα. Paper clipper είναι ο συνδετήρας. Αυτό το έχω εδώ. Πρέπει να έχω εδώ ένα συνδετηράκι. Αυτό το εργαλειάκι που ενώνεις μαζί 2 κόλλες χαρτί. Paper clipping σχέσεις. Ύστερα από τον ghosting, όταν κάποιος με τον οποίο βγαίνετε εξαφανίζεται μετά από 2-3 ραντεβού, ένα νέο trend ή καλύτερα είδος συμπεριφοράς έκανε την εμφάνιση του στα social media. Μετά τον ghosting δηλαδή έρχεται το paper clipping. Όταν πρότεινα το συγκεκριμένο θέμα στο γραφείο, όλοι ήξεραν για ποιο πράγμα μιλάω και σίγουρα έχει τύχει και σε εσάς. Σκεφτείτε το εξής. Βγήκατε, ξαναβγήκατε, περάσατε καλά, το σεξ ήταν καταπληκτικό. Μην το λέτε αυτό, ότι όλα τα σεξ είναι καταπληκτικά. Αλλά για κάποιον ανεξήγητο και ψυχολόγητο λόγο αυτός εξαφανίζεται. Αποφεύγει να βρίσκεται μαζί σας, ψάχνει συνεχώς δικαιολογίες που δεν στέκουν, τύπου «sorry, τώρα το είδα,
ενώ πριν 10 λεπτά είχε βάλει stories στο Instagram, και γενικά έχετε μια μονόπλευρη επικοινωνία η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε εσάς. Μέχρι που κι εσείς κάποια στιγμή κουράζεστε, αποφασίζετε να μην ασχοληθείτε ξανά με το συγκεκριμένο τύπο και ελπίζετε αυτό το συνέστημα εκνευρισμού, θλίψης, στεναχώριας να περάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εδώ όμως είναι που ο κύριος αποφασίζει να ξανακάνει την εμφάνισή του, φυσικά όχι με κανέναν αξιόλογο τρόπο, αλλά στέλνοντας που και που κανένα μήνυμα ίσα ίσα για να ασχολείστε μαζί του. Μην τυχόν και ξεχάσουμε τέτοιο κελεπούρι. Φοβερό αυτό το άρθρο και αυτό που το στείλει η Μαρία Σμάγα, γιατί ξέρει ότι θα μπάραζε. Ένα άκυρο τι λέει μέσα στη νύχτα, επειδή δεν βρήκε με καμιάν άλλη να ασχοληθεί. Like σε κάθε φωτογραφία που ανεβάζετε, χωρίς όμως να απαντά στο τηλέφωνό του αν τον καλέσετε ύστερα από 10 δευτερόλεπτα. Συχνές ερωτήσεις του στυλ τι κάνει η Τάδη, όπου Τάδε βάλτε το όνομά σας σε κοινούς γνωστούς σας, είναι μερικά μόνο από όσα χαρακτηρίζουν μια τέτοια συμπεριφορά. Η απίθανη και πολύ εφευρετική Illustrator, Illustrator σημαίνει αυτή που φτιάχνει σκίτσα, Samantha Rottenberg, πριν από λίγο καιρό έδωσε όνομα σε αυτό το φαινόμενο, βαφτίζοντάς το paper clipping, δηλαδή συμπεριφορά του συνδετήρα. Η ίδια εμπνεύστηκε από τον Clippy, το εμβληματικό και πολύ ενοχλητικό συνδετηράκι του Word, το οποίο ήταν πολύ δημοφιλές στα τέλη του 90 και τις αρχές του 2000 και αποσύρθηκε το 2007. Ο Clippy λοιπόν συνήθιζε να πετάγει το πέντε δεν το θέλαμε, αποσυντονίζοντας τον κάθε χρήστη. Στο σχέδιο που δημοσίευσε η ίδια στο Instagram, βλέπουμε το καρτούν συνδετήρα να λέει «Μερικές φορές εμφανίζομαι χωρίς κανέναν απολύτως λόγο». «Βλέπεις, η αλήθεια είναι ότι έχω θέματα, δεν ξέρω τι θέλω και δεν ενδιαφέρομαι και πολύ για σένα, αλλά δεν θέλω να ξεχάσεις ότι υπάρχω». Από κάτω πλήθος κόσμου έσπευσε να ταυτιστεί, γράφοντας τα σχόλια τις δικές του εμπειρίες. Ενδεικτικά βάζουμε «Μου έχουν τύχει 2-3 τέτοιοι τύποι και μου θυμίζει τον πρώην μου». Το post της Rottenberg έγινε viral, ενώ παγκοσμίου φήμης μέσα το έχουν αναμεταδώσει όπως τα New York Post, Glamour, NBC News και Refinery29 μεταξύ άλλων. Το γεγονός ότι τόσοι ταυτίστηκαν με τη συγκεκριμένη ανάρτηση φυσικά και δεν προκαλεί έκπληξη, αφού μιλάμε για κάτι εξαιρετικά σύνηθες. Ο λεγόμενος συνδετήρας έχει μια έντονα ναρκισσιστική συμπεριφορά. Θέλει όλοι να ασχολούνται μαζί του και μόλις νιώσει ότι χάνει την ποθητή προσοχή, κάνουν ό,τι μπορούν για να την αποκτήσουν την προσοχή, όχι εσάς, ξανά. Ακόμα και να πληγώσουν τον άλλον. Δίνουν ψεύτικες ελπίδες ώστε να ενδυναμώσουν την αυτοπεποίθησή τους και όταν τους δώσετε αυτό που θέλουν, πουφ, άφαντη. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται. Οι paper clippers θα έρθουν σε επαφή μαζί σου όχι με σκοπό να σε δουν ή να προχωρήσουν τα πράγματα μεταξύ σας, αλλά για να αναζωπηρώσουν τη φλόκα μεταξύ σας και να σιγουρευτούν ότι αποτελείται ακόμα μια πιθανή επιλογή τους. Είπε η Rottenberg μιλώντας στο Refinery29, ήταν και αυτό το κομμάτι με το οποίο ξεκίνησε το άρθρο. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα συναντήσετε μια τέτοια συμπεριφορά, διαβάστε πιο νωρίς τα σημάδια και απομακρυνθείτε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μην απαντάτε με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα είναι και τυχερή σας. Θυμηθείτε ότι αν ήταν να γίνει κάτι θα είχε γίνει ήδη. Μηνύματα, like και σχόλια λειτουργούν μόνο για να ικανοποιήσουν αδύναμους χαρακτήρες και εγωιστικές προσωπικότητες. Μην τους κάνετε τη χάρη. Μάλιστα. Αυτό ήταν λοιπόν. Βγάζουμε εντελώς έξω από τις ζωές μας τους πρώην. Αν ήταν να γίνει, θα γινόταν. Και όταν ο συνεξαρτώμενος θυμώνει, σημαίνει ότι έχει αρχίσει να γιατρεύεται. Την αγάπη μου σε όλους.